ο κόσμος. Ναι, εκεί στο γι' αυτό το πρόγραμμα από το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου. Ακριβώς. Με τίτλο «Φαγητό από καρδιάς», όπου χτες μοιράζανε σοκοφρέτες, 4 σοκοφρέτες ανά πολίτη. Βλέπετε άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν όλων των ηλικιών για να πάρουν 4 σοκοφρέτες. Είναι ζωντανή η σύνδεση, είναι τώρα από ακριβώς το κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς. Και να γυρίσει παρακαλώ η κάμερα, γιατί ο Άρης Αλβάνος έχει δίπλα του το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου, τον κύριο Νίκο Μουρκογιάννη. Θα γυρίσει η κάμερα και θα τον δούμε. Καλημέρα σας, κύριε Μουρκογιάννη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη γραμμή κατά της πείνας και της φτώχειας. Κανένας δεν λέει ότι όλες αυτές οι κινήσεις δεν είναι σωστές και θεμητές και αξιέπαινες. Αλλά ειλικρινά, εκεί που υπάρχει η ένσταση είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώνεται για να πάρει 4 κοφρέτες. Δεν είναι τραγικό να έχουμε αυτή την εικόνα? Συνωστισμός, ουρές. Σήμερα θα είναι από τις 8 μέχρι τις 11 για να πάρει 4 κοφρέτες. Ακούστε, η έμφαση δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι στις κοφρέτες. Είναι στη βοήθεια που χρειάζεται η πείνα. Και θα έλεγα σαν αρχή του Ιδρύματος, είναι κάθε βοήθεια από οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε πλευρά προερχόμενη είναι καλοδεχούμενη. Κύριε Μουρκογιάννη, να ξεκαθαρίσω κάτι. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι προς έπαινο το γεγονός ότι η κυρία Κλέλια Χατζιωάννου πλήρωσε τον έμφυα για το χαμόγελο του παιδιού, γύρω στις 58.000. Η οικογένεια Χατζιωάννου όντως προσφέρει. Εκεί που υπάρχει η ένσταση είναι, και θέλω να με καταλάβετε, χωρίς να σας προσβάλλω και χωρίς να προσβάλλω την κίνηση αυτή, ότι όταν πεινάει ο άλλος δεν μπορεί να του λύσουμε το πρόβλημα με 4 κοφρέτες. Μα κύριε, κύριε Παπαδάκη, νομίζω Παπαδάκη. Ναι, μάλιστα Παπαδάκη. Ναι, κοιτάξτε, δεν διατείνεται, δεν ισχυρίζεται κανένας ότι λύνουμε το θέμα της πείνας. Να μου επιτρέψετε. 5 εκατομμύρια φαγητά σε πακέτα έχει διαθέσει ο κύριος Στέλιος Χατζιωάννου μέσα από το Ιδρύματος. Το ξέρω και είναι προς έπαινο του. Προσέξτε, σήμερα είναι αυτό το προϊόν, αύριο είναι κάτι άλλο και προσέξτε και κάτι άλλο. Χρειάζεται προϊόν το οποίο να διατηρείται χωρίς ψυγείο, να μην μαγειρεύεται. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την δυνατότητα αυτή. Σήμερα μπορεί να είναι η κοφρέτα, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Να μην μείνουμε στο σημερινό προϊόν, το οποίο είναι και καλοδεχούμενο όπως θα δείτε από τον κόσμο. Ο κόσμος μιλάει με την ουρά που κάνει. Ναι, τη βλέπω, αλλά δεν είναι όμως κατάντια. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι, όχι κατάντια για εσάς, κατάντια για αυτούς τους ανθρώπους. Όπου χάνουν την αξιοπρέπειά τους για να πάρουν 4 κοφρέτες. Όντως είναι εντυπωσιακή. Εντάξτε, αν γυρίσει η κάμερα, θα δούμε τον κόσμο όσο μιλάμε. Δεν μπορεί να γίνει. Όποιος έχει ανάγκη, δεν χάνει την αξιοπρέπειά του μετά να το ζητάει. Μήπως όμως εμείς εντείνουμε αυτή την κατάσταση, άθελά μας, βάζοντας αυτούς τους ανθρώπους αυτή την ταλαιπωρία για να πάρουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τους είναι απολύτως απαραίτητα. Ξέρετε, αν ρωτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ποιες είναι οι ανάγκες τους, σίγουρα δεν είναι οι κοφρέτες. Και δεν είναι μόνο αλλοδαπή, είναι και αλλοδαπή. Δεν ήρθανε για να πάρουν κοφρέτες, κύριε Παπαδάκη. Ήρθαν για να πάρουν τις θερμίδες που χρειάζονται για να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Αυτό είναι αυτό το οποίο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν. Και όποιος έχει να δώσει περισσότερα, απόλυτα καλοδεχούμενος. Και η δική μας ελπίδα, κοιτάξτε, αυτό είναι το σημαντικό, η δική μας ελπίδα είναι να λυθεί το πρόβλημα της πείνας, εις τρόπον ώστε αυτές οι ουρές που έχουμε κάθε μέρα, 2.000 σε κάθε πρατήριο κάθε μέρα, να μην χρειάζονται. Κοιτάξτε, δεν τώρα, μια γερόντισα, κάποιος να έβλεπα, πέρασε μια γερόντισα, γερόντισα πάνω από 75-80 ετών. Θα έκατσε στην ουρά αναμένοντας μια άλλη με ένα καρότσι. Βέβαια, φοράει μαντήλα, θα πει κάποιος είναι πρόσφυγας, μετανάστρια, ό,τι και να είναι. Γιατί υπάρχουν και Έλληνες, υπάρχουν και αλλοδαποί. Αλλά ειλικρινά, εγώ δεν σας εύχομαι και εσείς να ευχηθείτε το ίδιο για μένα, ποτέ να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, εμένα με σοκάρει. Εμένα με σοκάρει η εικόνα. Είμαστε, καλά κάνετε και είστε σοκαρισμένος, αλλά είμαστε στη στιγμή που η πατρίδα δεν χρειάζεται ευχές. Χρειάζεται δράση και χρειάζεται δράση από ανθρώπους που το κάνουν σαν αίσθηση καθήκοντος, από αίσθηση καθήκοντος, όπως το κάνει ο Στέλιος ο Χατζιωάννου και η αδερφή του
και χωρίς καμία ελπίδα αμοιβής. Τα δε λοιπά σχόλια είναι εκ του περισσού, διότι όποιος μπορεί και θέλει μπορεί να βοηθήσει, και αυτό είναι το καθήκον όλων μας όσον έχουμε κάτι να δώσουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα, κύριε, και χρειάζονται να επιζήσουν σήμερα. Εξ αρχής ξεκαθαρίσαμε την άποψη αυτής της Ευρωπής. Δεν σας κατηγορούμε ότι το κάνετε για λόγους marketing. Γιατί δεν είσαστε ιδιοκτήτες της εταιρείας που βγάζει τις γοφρέτες, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και διαφημιστικό. Το κάνετε με καλή πρόθεση. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι μας κατηγορείτε καθόλου. Έτσι. Αλλά θέλω να σας τονίσω ότι η δική μας ελπίδα είναι αυτό να πάψει να είναι το ζητούμενο. Το Ίδρυμα έχει και πολλές άλλες δράσεις. Το ξέρω. Για την είδατε, εγώ σας είπα. Θέσεων εργασίας. Εγώ σας είπα από μόνος μου. Η ελπίδα είναι να μην χρειάζεται κανένα προϊόν. Αλλά δεν είναι το προϊόν το σημαντικό, κύριε Παπαδάκη. Το σημαντικό είναι η ανάγκη, και ότι πρέπει να λείψει η ανάγκη. Και αυτό δεν γίνεται δεν με ενστάσεις, γίνεται με δράσεις, δεν... με το να βάλουμε το χέρι στην τσέπη όσοι μπορούμε και να μπούμε στην πρώτη γραμμή να κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας, αναγνωρίζοντας την προσφορά του άλλου και χωρίς διαιρέσεις και με ψημιρία. Εγώ, με εμένα οι ενστάσεις μου είναι στην επιλογή του προϊόντος και στον τρόπο διάθεσης. Είναι λογικό να προκαλεί ποικίλα συναισθήματα αυτή η εικόνα, δηλαδή ότι έχουμε ουρά για να πάρουν κάποιοι πολίτες 4 γοφρέτες. Αναμφισβήτητα είναι άνθρωποι σε ανάγκη. Εγώ δεν σας είπα ότι πήγανε κάποιοι οι οποίοι έχουν να ζήσουν και στέκονται στην ουρά 20 λεπτά και 25 λεπτά αργότερα, μα μαζευτεί και περισσότερος κόσμος, μία ώρα για να πάρουν 4 γοφρέτες. Ίσως ο τρόπος της διανομής, δηλαδή να ήταν πιο διακριτικός για να μην υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας αυτή η εικόνα. Ξέρετε. Κοιτάξτε, στη ζωή υπάρχουν πολλά ίσως. Επειδή έχω περάσει 15 χρόνια στην Αγγλία, σας λέω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η ουρά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τι υπάρχει στο τέλος της ουράς. Αν υπάρχει βοήθεια ανιδιοτελής, συγκεκριμένη, χρήσιμη, ανάγκη για την επιβίωση ή όχι. Πάντως θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου, ότι ο καλύτερος τρόπος της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης δεν είναι η διάθεση κάποιων προϊόντων, γιατί η γκουσοκοφρέτα έχει θερμίδες, αλλά η αξιοπρέπεια. Και δυστυχώς η αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, έστω και αν εσείς το κάνετε με αγαθά συναισθήματα, τσαλακώνεται, καταρακώνεται, κύριε Μουρκογιάννη. Δυστυχώς. Όχι, κοιτάξτε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Η αξιοπρέπεια είναι απόλυτα σημαντικό και την υπερασπίζεστε κι εσείς και εγώ και όλοι μας. Όταν έχει λυθεί το θέμα της επιβίωσης, μια μάνα θα καθίσει στην ουρά για να ζήσει το παιδί της και την οικογένειά της. Η αξιοπρέπεια είναι ύψιστο αγαθό, αλλά δεν θυσιάζεται όταν κάθεται κανείς στην ουρά για να πάρει βοήθεια. Όχι, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι είστε πολύ απόλυτος σε ένα θέμα το οποίο ενέχει πάρα πολύ πόνο και γίνεται ό,τι το δυνατόν καλύτερα μπορεί να γίνει, διότι και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να συμμετάσχουν στο να πάρουν τη βοήθειά τους. Δεν περιμένουν. Οι άνθρωποι αυτοί πάνω απ' όλα, εγώ θα επιμείνω ότι πάνω απ' όλα βάζουν και την αξιοπρέπειά τους, κύριε Μουρκογιάννη. Το θέμα δεν είναι. Δεν χάνεται. Το θέμα δεν είναι να μαζέψουμε τον κόσμο σε ουρές για να τους δώσουμε πότε σοκολάτες, πότε κρακεράκια και πότε. Είναι, σας είπα. Δεν καταφέρομαι εναντίον των ενεργειών το δικό σας. Εσείς το κάνετε από την καρδιά σας. Δεν είναι marketing. Έτσι, το κάνετε γιατί πιστεύετε ότι προσφέρετε στον συνάνθρωπο. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτές οι εικόνες θα πρέπει να μην υπάρχουν. Το θέμα δεν είναι για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση, να στήσουμε ανθρώπους σε ουρές, να τους δίνουμε πότε ένα κιλό πορτοκάλια, πότε 4 σοκοφρέτες. Α, κύριε Παπαδάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα λυθεί έτσι η ανθρωπιστική κρίση. Έτσι. Θα λυθεί με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Γι' αυτό και το Ίδρυμα Χατζηιωάννου μόλις προχθές ευράβευσε με 100.000 ευρώ 8 νεοφυείς επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Για να λυθεί η ανθρωπιστική χρήση χρειάζεται δουλειά ο κόσμος αυτός. Όχι να κάθεται σε αυτές τις ουρές, αλλά να πηγαίνει στο γραφείο, στο εργοστάσιο. Κύριε Μουρκογιάννη. Να πάει στη γραμμή παραγωγής. Κύριε Μουρκογιάννη. Πολεμάμε τη φτώχεια και την ανεργία και την ανέχεια και την πείνα και στα δύο μέτωπα της ανθρωπικής κρίσης. Να σας ευχαριστήσουμε.